Κέντρα Ασφαλείας για τη μεταγωγή του 35χρονου από τα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Κορίνθου στο δικαστικό Μέγαρο, εκεί που είναι και το γραφείο της Αγγελίας Πρωτοδικών. Όπως αυστηρά μέτρα είναι και έξω από το σπίτι του 35χρονου στο Σολωμό Κορινθίας. Ο 35χρονος είναι αυτός ο οποίος σκότωσε και επιχείρησε να εξαφανίσει ελατομείο έναν 52χρονο Ρωμά, που αποπειράθηκε μαζί με τον συνεργό του να κλέψει πουλερικά στην περιοχή Σολωμός. Όπως ανέφερε, μέλη της οικογένειας του θύματος παραδέχονται ότι το θύμα, ο 52χρονος, είχε παραβατική συμπεριφορά. Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Κυριακής. Μπήκαν οι δύο επίδοξοι ληστές στην αυλή του σπιτιού του 35χρονου. Όταν έγιναν αντιληπτοί, ο ιδιοκτήτης πήρε μια καραμπίνα και άρχισε να τους πυροβολεί και να τους καταδιώκει. Ο ένας πρόλαβε και το έβαλε στα πόδια. Ο άλλος όμως τραυματίστηκε θανάσιμα. Στη συνέχεια μετέφερε ο 35χρονος κοντά στο λατομείο της περιοχής το πτώμα, προσπαθώντας να το εξαφανίσει. Ο συνεργός του 52χρονου γύρισε στον καταβλισμό στα 6 μίλια και όπου μένουν, αφηγήθηκε στους συγγενείς του θύματος τι είχε συμβεί. Οι συγγενείς του θύματος είδαν ότι η ώρα περνούσε, δεν γύριζε. Ο 52χρονος παρέμενε εξαφανισμένος. Πήγαν στο τοπικό τμήμα, το αστυνομικό, και είπαν στους αστυνομικούς τι είχε συμβεί. Σε έρευνα τώρα των αρχών στην αυλή του 35χρονου, ο οποίος είναι και πατέρας δύο παιδιών, βρήκαν κοιλίδες αίματος και έναν κάλικα, τον προσήγαγαν μέσα στη νύχτα. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε αρχικά τις κατηγορίες, στη συνέχεια ομολόγησε όταν του είπαν ότι στο φορτηγάκι του βρήκαν αίμα του 52χρονου. Ο δράστης υπέδειξε στη συνέχεια και το σημείο που είχε πετάξει το πτώμα. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το κυνηγετικό όπλο που κατήχε νόμιμα και 43 φυσίγγια. Από τα ευρήματα των ραντών της ιατροδικαστικής εξέτασης προέκυψε ότι ο δράστης πυροβόλησε με την κυνηγετική του καραμπίνα πισόπλατα το θύμα του, και μάλιστα με τα περισσότερα φυσίγγια βρήκαν τον 52χρονο ψηλά στην πλάτη και στο κεφάλι. Τώρα η δολοφονία αυτή έχει ανοίξει στην τοπική κοινωνία του Σολωμού Κορινθίας και τη συζήτηση ανάμεσα στα όρια της άμυνας και κατάσταση ανάγκης. Ισχύει, Πέγγι, ότι είχαμε κάποια επεισόδια νωρίτερα έξω από τα δικαστήρια? Είχαμε κάποια επεισόδια νωρίτερα από συγγενείς του θύματος κατά την μεταγωγή του 35χρονου από το αστυνομικό τμήμα Κορίνθου στο δικαστήριο, εκεί όπου είναι και το γραφείο της Αγγελίας Πρωτοδικών. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, αναπηρίας από αρμόδια.